Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες. Η 1η Μάη είναι η μέρα των εργατών. Είναι η δική μας μέρα. Είναι η μέρα που οι εργάτες όλου του κόσμου τιμούν τους νεκρούς της τάξης τους, τους ηρωικούς εργατικούς λαϊκούς αγώνες, τις αιματηρές κατακτήσεις, συναντήρευτη πάλι με τους εκτελεστές μας. Είναι μια μέρα σύμβολο στον αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Το σύνθημα «Κόκκινη Πρωτομαγιά, Πρωτοπόρα Εργατιά» είναι ζωντανό, είναι επίκαιρο, πρωτοφωνάζεται σήμερα από τους εργάτες σε όλο τον κόσμο στις συγκεντρώσεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Το οφείλουμε σε αυτούς που πάλεψαν πριν από εμάς, τους χιλιάδες νεκρούς της τάξης μας, τους νεκρούς του Σικάγο για τη μάχη του Οκτάωρου, τους νεκρούς του Πασαλιμανίου το 1924, τους νεκρούς του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, τους 200 κομμουνιστές Κεσαριανής το 1944, στους χιλιάδες ανυπότακτους της ταξικής πάλης. Ιδιαίτερα σήμερα, στις συνθήκες πανδημίας του κορονοϊού, επιβεβαιώνεται ότι ο πραγματικός και ορατός εχθρός για τη ζωή των εργαζομένων και του λαού είναι ο καπιταλισμός που πολλαπλασιάζει και οξύνει τα προβλήματα σε όλα τα επίπεδα. Μία είναι η αλήθεια που αναδεικνύεται σήμερα πιο ξεκάθαρα παρά ποτέ. Ο καπιταλισμός δεν μπορεί να λύσει κανένα από τα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων. Ούτε τη φτώχεια, ούτε την ανεργία, ούτε την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις, ούτε να εξασφαλίσει το επίπεδο υγείας πρόνοιας που έχει ανάγκη ο λαός. Ακριβώς γιατί αυτό που βαραίνει τις επιλογές του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του δεν είναι οι λαϊκές ανάγκες, αλλά τα κέρδη των λίγων. Γι' αυτό και στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, τα προηγούμενα χρόνια άφησαν ανοκύρωτο το δημόσιο σύστημα υγείας. Έτσι, καταργήθηκαν νοσοκομιακές κλίνες, έκλεισαν νοσοκομεία, έμειναν χωρίς ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές και πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας, έτσι ώστε να βρεθεί πρόσφορο έδαφος για την κερδοφορία της ιδιωτικής υγείας και των επιχειρηματιών να δραστηριοποιούνται στον χώρο και να θησαυρίζουν. Πάει πολύ σήμερα οι ίδιοι κυβερνώντες που πεζοκόμουν τη δημόσια υγεία να παρουσιάζονται ως σωτήρες και να χαρακτηρίζουν υποκριτικά τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό ως ήρωες. Από τη μια, προσπαθούν να κρίσουν τις δικές τους ευθύνες και την καθημερινή μόνιμη αθλειότητα σε όλους τους τομείς, την οποία βιώνουν χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι συνταξιούχοι, και από την άλλη επιτίθενται πιο αποφασιστικά σε όλους τους εργαζόμενους για χάρη των συμφερόντων του κεφαλαίου των αρπακτικών του στον χώρο της υγείας. Είναι καθαρό ότι οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, είναι για μια ακόμα φορά τα μεγάλα θύματα αυτής της πανδημίας που λειτουργεί ως καταλύτης για μια νέα βαθιά καπιταλιστική οικονομική κρίση, αλλά και για την προώθηση των σχεδιασμών και απαιτήσεων του μεγάλου κεφαλαίου και των πολιτικών του εκπροσώπων. Επιδίωξη του μεγάλου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών τους είναι τα έκτακτα αντεργατικά μέτρα που πάρθηκαν με αφορμή την πανδημία να παραμείνουν. Ήδη κυβέρνηση και μεγαλοεργοδότες ετοιμάζουν γενίκευση της εκπαιδευτικής απασχόλησης, απογείωση της ευελιξίας της κινητικότητας των εργαζομένων. Μαζί με τις παχυλές χρηματοδοτήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο για τους εργαζόμενους, ετοιμάζεται το καθεστώς της μισής δουλειάς, του μισού μισθού, ενώ η ανεργία θα συναχθεί ακόμα περισσότερο. Παίρνουμε συνάδελφοι και συναδέλφοι στη σκητάλη από τις κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος που αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη, από τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών για άμεσα μέτρα προστασίας τους, προσλήψεις, κάλυψης των κενών, επίταξης του ιδιωτικού τομέα υγείας. Από τη μέρα παραλλαγικής δράσης των σωματείων και στα σούπερ μάρκετ και στον επιστημό για μέτρα προστασίας της ζωής, της υγείας, των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον κλάδο. Από τη μέρα παραλλαγικής δράσης ομοσπονδιών εργατικών κέντρων στις 28 του Απρίλη, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα. Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, ενισχύοντας τα σωματεία μας σε κάθε χώρο δουλειάς, για να διεκδικήσουμε ζωή και δουλειά με δικαιώματα, να διεκδικήσουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας. Η εικόνα της Μητρόπολης του καπιταλισμού των ΗΠΑ, που έστεισαν τσαντήρια σε υπαίθριους χώρους και τα ονόμασαν νοσοκομεία, ή της Αγγλίας, που αντίποσαν δευτικών στολών στους νοσηλευτές, τους έδωσαν αφορά ένα σακούλες σκουπιδιών, για προστασία δίνουν καθαρά ότι ο πραγματικός και ο μεγάλος κίνδυνος για το μέλλον της ανθρωπότητας και των εργαζομένων είναι ο καπιταλισμός. Είναι ο παράγοντας που εγκληματία διάκοπα απέναντι στη ζωή των εργαζομένων και των λαών. Ο παράγοντας που προκαλεί φτώχειες, εξαθλίωση, προσφυγιά και πολέμου. Είναι αυτό το σύστημα που για να κρύψει την εγκληματική του στάση απέναντι στις ανάγκες του λαού και τις τεράστιες ελλείψεις στον χώρο της υγείας οδηγεί σε επιλογές που καθορίζουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει, ποιος θα μπει στο νοσοκομείο και ποιος θα μείνει να παλέψει κλεισμένος μόνος στο σπίτι χωρίς καμιά ιατρική φροντίδα. Τα διδάγματα από την ιστορία του εργατικού κινήματος στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, είναι σήμερα περισσότερα επίκαιρα από ποτέ. Ό,τι κέρδισε η εργατική τάξη το κέρδισε με σκληρούς αγώνες, σε σύγκρουση με το κεφάλι από την εξουσία του, ανατρέποντας σχετισμούς που μπορεί να φαντάζουν ανυπέρβλητοι. Πάνω απ' όλα όμως η ιστορία απέδειξε ότι η εργατική τάξη
και πιο πρωτοπόρα δύναμη της κοινωνίας μπορεί σε συμμαχία μας και τα πεζιόμενες λαϊκές δυνάμεις να ανατρέψει την εξουσία του κεφαλαίου, να οικοδομήσει μια νέα κοινωνία που θα έχει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών. Η προσωρινή υποχώρηση του εργατικού κινήματος ούτε δικαιώνει την καπιταλιστική βαρβαρότητα που ζούμε, ούτε πολύ περισσότερο σταματού του τροχού της ιστορίας, που παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια κινείται πάντα προς τα μπροστά. Αυτή η βαρβαρότητα δεν εξοραίζεται από επιμέρους μέτρα άμβλησης των συνεπειών της, από προσπάθειες που κάνουν οι κυβερνήσεις, τα κόμματα και οι διεθνείς συμπεριληπτικές συμμαχίες, συνολικά οι δυνάμεις που υπερισπίζονται και υπηρετούν αυτό το άδικο εκμεταλλευτικό σύστημα. Δεν μπορεί να είναι ατομική ευθύνη η ελλείψη του δημόσιου σύστημα υγείας. Η ειδική ομοψυχία που ευαγγελίζονται δεν αφορά τους εργαζόμενους, ούτε είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι. Άλλωστε, το είδαμε και τώρα. Εκατομμύρια για τις επιχειρήσεις, νέα σκληρά μέτρα και μνημόνια για τους εργαζόμενους. Όσο και να προσπαθούν να μας πείσουν με το παραμύθι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να κρύψουν ότι η Ευρωζώνη είναι από τη φύση της συμμαχία καπιταλιστών, που παρά τις αντιθέσεις και τους ανταγωνισμούς σε κάθε περίπτωση δείχνουν τα δόντια στους λαούς. Σε αυτή τη γραμμή η κυβέρνηση έχει πρόθυμο σύμμαχο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα αναστικά κόμματα της χώρας. Έχει συμμάχους και από τις πλειοψηφίες των εκατοπατέρων της ΓΕΣΕ, της ΑΔΕΔΗ, μια σειρά ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων. Ακόμα και εδώ, στο λιμάνι του Πειραιά, οι δυνάμεις του εργοδοτικού συνδικαλισμού αντιδρούν ακόμα και στο να βγει μια ανακοίνωση του εργατικού κέντρου για να στηρίξουν τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις που είναι σε εξέλιξη, όπως η μέρα παραδοτικής δράσης των σωματείων και των συνδικάτων για τους μεταλλεργάτες της ζώνης, κατά προβλήματα των αυτοεργατών και άλλα, με το επιχείρημα ότι είναι του πάμε. Ακόμα και για την Πρωτομαγιά, η συνδικαλιστική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε να κάνουμε διαδικτυακή συζήτηση. Υπάσχει να καταθέσουμε μόνο στεφάνι και η ταξική συσπήρωση του Ταλακογιώργη, αφού έβγαλε ανακοίνωση κάλεσμα για συγκέντρωση στην Αθήνα, ακολούθως ζήτησε να κάνουμε κοινή συγκέντρωση στον Πειραιά. Οι απώντες δηλαδή από τους χώρους του Πειραιά, από τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, τα ναυάγια της ταξικής πάλης νομίζουν ότι έτσι θα ξεγελάσουν τους εργαζόμενους του Πειραιά. Κανένας εφησυχασμός δεν επιτρέπεται απέναντι στην επερχόμενη οικονομική κρίση, γιατί οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να βγουν κερδισμένοι. Η εργατιά αντεπιτίθεται. Η συμμαχία της εργατικής τάξης με τις άλλες λαϊκές δυνάμεις δεν μπαίνουν στον πάγο. Μένουμε δυνατοί στις συνθήκες της πανδημίας. Σηκώνουμε τον πόη μας, υψώνουμε την κροθιά μας και απαιτούμε μέτρα προστασίας της ζωής και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Καταγγέλνουμε την έλλειψη μέτρων προφύλαξης στους χώρους δουλειάς, τις τραγικές ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό, υποδομές και μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας για να πληρώσουν αυτοί που ευθύνονται, οι καπιταλιστές, για την κατάργηση όλων των παλιότερων μνημονιακών νόμων αλλά και των πρόσφατων αντιλαϊκών μέτρων. Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες. Ο κορονοϊός θα γιατρευτεί και η πανδημία θα περάσει. Ο καπιταλισμός όμως είναι αθεράπευτος και θα συνεχίσει να φασανίζει την ανθρωπότητα με τη φτώχεια, την ανεργία, τους πολέμους, την καταστροφή του περιβάλλοντος. Δυναμώνουμε λοιπόν τον αγώνα για την υπεράσπιση της ζωής μας, για να οικοδομήσουμε τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία χωρίς φτώχεια, εξαθλίωση και πολέμου. Η εργατική πρωτομαγιά συμβολίζει την ακαταμάχητη διεκδίκηση απέναντι στον ταξικό αντίπαλο. Με αυτό το όπλο στα χέρια και τη σκέψη μας, τιμάμε την εργατική πρωτομαγιά, τους νεκρούς εργάτες, όσους θυσιάστηκαν για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Τιμούμε με την παρουσία μας εδώ στον χώρο του Πασαλιμανιού τους εργάτες που δολοφονήθηκαν από το αστικό κράτος τον Αύγουστο του 1923. Τους τιμάμε με την απεργία πρωτομαγιάς που περιφρούνται από το ξημέρωμα με αποφασιστικότητα από τους εργάτες και από τις απεργιακές βουλές στη ζώνη, στο ΣΕΠΟ της Κόσκο, στα καράβια και αλλού. Σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτόν τον δρόμο που περπάτησαν χιλιάδες επώνυμοι και ανώνυμοι, πρωτοπόροι αγωνιστές της τάξης μας, θυσιάζοντας ακόμα και την ίδια τους ζωή, δηλώνουμε την απόφασή μας να αγωνιστούμε μέχρι την τελική νίκη. Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά.